Ο Υπουργός Δικαιοσύνης όμως νωρίτερα συγκρούστηκε και με τον Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος χαρακτήρισε τις συλλήψεις των χρυσαυγητών βουλευτών στη μένη υπόθεση και κατηγόρησε τον Υπουργό ότι παρεμβαίνει με τηλέφωνα στους δικαστές. Καταγγέλλω ότι η υπόθεση αυτή της δικαστικής δίωξης εις βάρος Χρυσαυγής είναι στημένη με το χειρότερο τρόπο. Είναι η πιο άθλια σκευωρία την οποία έχει δει ο ελληνικός λαός τα τελευταία 50 χρόνια. Και θα συνεχίσουμε να λέμε την αλήθεια. Και αυτό θα είναι το μεγάλο μας όπλο και δεν θα μας φημώσετε ούτε με προφυλακίσεις, ούτε με κανένα άλλο παράνομο μέσο. Κατανοώ την ανάγκη σας στην προσπάθειά σας να δημιουργήσετε εντυπώσεις δεδομένης της δύσκολης θέσης στην οποία βρίσκεται το κόμμα σας. Η δημοκρατία δεν έχει άλλη επιλογή από το να αντιμετωπίσει τους αρνητές της με τα μέσα που διαθέτει. Να ερωτήσω λοιπόν στον πληθυντικό τον Υπουργό, εφόσον δεν παρεμβαίνει στο έργο της δικαιοσύνης, τι δουλειά είχε να τηλεφωνήσει ο ίδιος στην προϊσταμένη του πρωτοδικείου Τσάμι την ημέρα που βρισκόμασταν στον ανακριτή Γιώργου Λέα οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Τι δουλειά είχε να παρέμβει στο έργο της δικαιοσύνης και αν τολμήσει και το αρνηθεί αυτό που λέω, να γίνει άρση του τηλεφωνικού του απορρίτου. Όσον αφορά για την αν επικοινωνώ με τους προϊσταμένους των δικαστηρίων και την κυρία Τσάμι, βεβαίως και επικοινωνώ και δεν το αρνούμε. Και εκείνη τη μέρα επικοινώνησε, γιατί ήμουν στο εξωτερικό να μάθω πώς πάει η κατάσταση.